Ευρωπαϊκή και κύπελο. Ο Κουκουλάκης είναι έτοιμος για το πρώτο σφύριγμα στη σέντρα. Ο Πανιώνιος, που όπως σας έλεγε ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος, καλείται να υπερασπιστεί το αίτητο απέναντι στον ΠΑΣ Γιάννηνα ως γηπεδούχος. Σε 17 αναμετρήσεις για το πρωτάθλημα της μεγάλης κατηγορίας έχουμε 11 νίκες για τον Πανιώνιο, 6 ισοπαλίες. Δεν έχει καταφέρει ο ΠΑΣ να πετύχει νίκη στη Νέα Σμύρνη. Γενικότερα ο Πανιώνιος στα τελευταία παιχνίδια του είναι εξαιρετικά αποτελεσματικός, έχει μια πολύ καλή παρουσία και ένα πολύ καλό σερί να τον συνοδεύει. Είναι αίτητο στα τελευταία 12 παιχνίδια κόντρα στον ΠΑΣ, ανεξαρτήτως έδρας και κατηγορίας, με 8 νίκες και 4 ισοπαλίες να είναι αυτά τα αποτελέσματα της εξαιρετικής εικόνας που έχει δημιουργήσει στα τελευταία παιχνίδια ο Πανιώνιος κόντρα στον ΠΑΣ. Πανιώνιος, ο οποίος είναι μια ομάδα πάρα πολύ καλή εντός έδρας φέτος. Εδώ χρειάστηκε ο Γιαννακόπουλος να βγει από την εστία του και να παραχωρήσει πλάγιο, καθότι ο Τσουκαλάς θέλησε να εκμεταλλευτεί την κατάσταση που είχε αρχίσει να δημιουργείται. Στην έδρα του ο Πανιώνιος έχει μαζέψει τους 16 από τους 25 βαθμούς του φέτος στο πρωτάθλημα. Ο Τσουκαλάς στον Κεϊτά. Μιχαήλ. Παλιά του Κεϊτά κατέληξε στον Κοντοχρήστο, εκείνος έψαξε τον Καμπάνταϊ. Με τη μία ο Γουνδουλάκης. Επιτάχυνε ο Παντίδος, η μπάλα όμως ήταν ο Ντούνης, διορθώνω. Η μπάλα ήταν αρκετά προωθημένη. Παντίδος που παίζει μαζί με τον Παναγιωτούδη, τον νέο αποκτηθέντα του Πανιωνίου. Ως αμυντική χαφ, δυο τους. Ο Κολοβός επιχειρεί να πατήσει περιοχή. Γύρισε σε ένα σημείο που ήταν ο Τζιμόπουλος. Απομάκρυνση στη συνέχεια από τον οικονόμου Ντε Βινσέντι. Ειδική μνήμα από τον Δημήτρη Ελευθερόπουλο, μιλώντας στο novasports.gr, στον Τόμας Ντε Βινσέντι, ο Αργεντινός, ο οποίος χθες έκλεισε τα 24 χρόνια του και γενέθλια. Να το εδώ Δημήτρης Ελευθερόπουλος. Τον θεωρεί πάρα πολύ σημαντικό ποδοσφαιριστή και έχοντα τεράστια επιρροή θετική στο παιχνίδι του ΠΑΣ. Ο Γουρδουλάκης εκτέλεσε στο δεύτερο δοκάρι, προσπάθησε να πάρει την κεφαλιά και έκανε και το σούτ στη συνέχεια ο Παντίδος για να μπλοκάρει ο Ταμπάσης. Εδώ και πάλι ο Γουρδουλάκης με πολύ φάλτσο στο δεύτερο δοκάρι, βγήκε ο Ταμπάσης, φάνηκε ότι θα μπλοκάρει την μπάλα, δεν ήταν εύκολο τελικά όπως αποδείχθηκε υπό την παρουσία του Παντίδου. Ο Ήλιτς άφησε για τον Γεωργίου. Οι δύο ποδοσφαιριστές που έχουν το 21 στα 21 από όσους βρίσκονται τούτη την ώρα στο γήπεδο με την έλευση της 21ης αγωνιστικής στη Super League. 21 παρουσίες στο αρχικό σχήμα στα 21 παιχνίδια των ομάδων τους. Συγκεκριμένα της ομάδας τους, γιατί είναι και οι δύο στον ΠΑΣ. Ο Φώτης Γεωργίου και ο Μπράνα Ήλιτς, που είναι και ο πρώτος σκόρερ για τους Γιαννιώτες με 6 τέρματα. Κεφαλιά του Παντίδου. Ο Κεϊτά την δεύτερη, Τσουκαλάς. Κεφαλιά του Ήλιτς στην συνέχεια, εκεί που ελέγχει ο Αυλονίτης. Αλλά δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει τη διατήρηση της κατοχής για τον Πανιώνιο. Πέταξε την μπάλα πλάγιο. Ο Πανιώνιος που ψάχνει το double απέναντι στον ΠΑΣ φέτος. Να κάνει δηλαδή και δεύτερη νίκη. Πρώτη στους Ζωσιμάδες στον πρώτο γύρο. Ωραία ενέργεια του Γουρδουλάκη. Κάθετη ευκαιρία εδώ για τον Πανιώνιο. Δεύτερη προσπάθεια από τον Ντούνι. Αρχικά τον καθυστέρησε ο Τζιμόπουλος, στην συνέχεια τον εμπόδισε ο Ταμπάσης. Ξανά η πολύ ωραία προσπάθεια του Γουνδουλάκη κατέληξε με την κάθετη στον Ντούνι. Ο Γουνδουλάκης εκτέλεσε. Μπλόκαρο Ταμπάση σταθερά αυτή φορά.
Φαλιά του Κοντοχρήστου. Παναγιωτούδης και πάλι στον Κοντοχρήστο, όπως επισημαίνει ο Γιώργος Βασιλείου, για τρίτο διαδοχικό παιχνίδι. Παίρνει θέση βασικού στο αριστερό άκρο της άμυνας του Πανιώνιου και πάλι η ωραία κάθε την παλιά του Γουνδουλάκη. Πρόλαβε ο Τζιμόπουλος να βάλει την προβολή. Και στην συνέχεια ο Ντούνης σε δεύτερο χρόνο δεν μπόρεσε να νικήσει τον Ταμπάση. Και πάλι ο Πανιώνιος που είχε αρχίσει πάρα πολύ καλά το παιχνίδι. Καμπάνταης. Κίνηση από τον Ντούνη, γυρίζει προς τα πίσω στον Παναγιωτούδη. Κολοβός. Έκανε το σουτ. Χωρίς όμως να ανησυχήσει τον τερματοφύλακα του ΠΑΣ. Νάτος εδώ. Επιστρέφει στα πλάνα του Ελευθερόπουλου μετά την τιμωρία. Γιώργο Βασιλείου είχε και παρουσία στο παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας Ελπίδων, ε. Ακριβώς. Αγωνίστηκε 90 λεπτά ο Δημήτρης Κολοβός στο φιλικό της Ελπίδων με τη Σκωτία στο ισόπαλο 1-1. Βλέπετε τις τελικές προσπάθειες. Με τη συμπλήρωση 6 λεπτών έχει ήδη 3 ο Πανιώνιος. Οι δύο έχουν πάει στην εστία. Προς επιβεβαίωση των όσων συζητούσαμε νωρίτερα, ότι έχει αρχίσει πολύ καλά το παιχνίδι. Γεγονός που έχει υποχρεώσει τον Χριστόπουλο να σηκωθεί και να βάλει τις φωνές στους ποδοσφαιριστές του, ζητώντας τους να μπουν στο παιχνίδι. Δεν ξέρω αν ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος είχε την ευκαιρία να ακούσει τι ακριβώς ήθελε ο Χριστόπουλος. Ναι, οι φωνές ήταν προς τον Κοροβέση. Ο κύριος Χριστόπουλος ζήτησε περισσότερη πρωτοβουλία και να μην μένει στατικός ώστε να απειλεί και από την αριστερή πλευρά την άμυνα του Πανιωνίου. Πάντως. Διώξω οικονόμου. Τόσκας. Θέλει να αλλάξει παιχνίδι για τον Ντούνη. Με το κεφάλι εκείνος γύρισε προς τα πίσω στον Κούρντι. Και πάλι ο Τόσκας χαμηλά αυτή τη φορά πάνω στον Κεϊτά. Απρόσεκτα ο Παντίδος και πάλι ο Κεϊτά. Παλιά του Κοροβέση. Ηλίτς. Εδώ είναι ο Χριστόπουλος. Είδε τον Ηλίτς στην τελευταία περίπτωση να προσπαθεί να αναπτυχθεί, αλλά ήταν ο Κοντοχρήστος αυτός που τον εμπόδισε. Μάλιστα ο Κοντοχρήστος έχοντας αφήσει το αριστερό άκρο της άμυνας του Πανιώνιου. Υπήρχε κενό το οποίο προσπαθούσε να εκμεταλλευτεί ο Γεωργίου περιμένοντας τη μεταβίβαση του Ηλίτς, αλλά δεν μπόρεσε να γυρίσει ο Σέρβος. Ντε Βινσέντι στο Τζουκαλά. Στα πόδια του Αυλονίτης. Παντίδος. Παναγιωτούδης στον Κοντοχρήστο. Γεμίζει ο Κολοβός. Απομάκρυνε ο Οικονόμου. Κεφαλιά του Κοροβέση, αποφασιστικά ο Παντίδος. Έμεινε στο έδαφος καθότι είχε απλώσει το πόδι του ο Κοροβέσης και φάνηκε να συγκρούονται οι δύο ποδοσφαιριστές. Σηκώνεται τελικά ο Παντίδος. Ο Τζιμόπουλος στον Ντε Βινσέντι. Κρατά ο Αργεντινός. Και ο Παντίδος στη συνέχεια που τον εμπόδισε, εδώ είναι ο Τόμας Ντε Βινσέντι. 4 γκολ φέτος μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα. Ορισμένα εξ αυτών υπέροχα. Δεν είναι όμως μόνο το γεγονός ότι σκοράρει ο Ντε Βινσέντι, είναι και το στοιχείο της δημιουργίας που κομίζει στο παιχνίδι των Ιωαννίνων, της ομάδας των Ιωαννίνων. Παναγιωτούδης. Τόσκας. Ο Κολοβός ακουμπά στον Παναγιωτούδη. Τον ακολούθησε ο Τσουκαλάς. Έρχεται ο Κοροβέσης. Ωραία που έφυγε το Κουνδουλάκι. Ο Ντε Βινσέντι πέφτει πάνω στον Παντίδο. Κράτησε ο ΠΑΣ με τον Κοροβέση.
τον Τσουκαλά και τον Ήλιτς να συνεργάζονται. Ο Γουνδουλάκης τους χάλασε τα σχέδια, πήρε και το φάουλ από τον Ήλιτς. Τα τελευταία δύο παιχνίδια του ο Πας δεν έχει ήττα. Νίκησε τη Βέρεια, πήρε ισοπαλία στη Βιωτία κόντρα στον Λεβαδιακό. Ισοπαλία κυρίαρχη στα τελευταία του μάτς. Τρεις στα τελευταία πέντε. Μία νίκη και μία ήττα. Τα άλλα αποτελέσματα. Σουτ του Παντίδου έδιωξε ο Ταμπάσης. Στο 11. Εδώ και πάλι. Ο Ντούνης είναι και όχι ο Παντίδος όπως σας είπα νωρίτερα. Διορθώνω. Λάκης για να μπλοκάρει ο Ταμπάσης. Στο 11 το σούτ του Μάρκου Ντούνη σε τιμότητα ο Ταμπάσης. Ο Γεωργίου πήρε πάρα πολύ ωραία την μπάλα μπροστά, αλλά ο Κοντοχρήστος κατάφερε να ακολουθήσει τα βήματα. Ο Ντε Βινσέντι, ο Καμπάντεϊς έχει γυρίσει, πιέζεται από τον Τζιμόπουλο, φάουλ από τον στόπερ, το πας, νεύρα εκεί, εδώ ξέφυγε η κατάσταση. Εδώ ξέφυγε η κατάσταση ανάμεσα στον Τζιμόπουλο και τον Καμπάνταϊ. Δεν πρόλαβα να σπεύσουν οι υπόλοιποι για να λειτουργήσουν πυροσβεστικά, εκνευρισμένος ο Καμπάνταϊς και ο Τζιμόπουλος αρχικά σε αυτές τις φάσεις που συμβαίνουν με τους δύο ποδοσφαιριστές να πέφτουν στο έδαφος, αλλά στην συνέχεια δεν συγκράτησε κανένας από τους δύο τα νεύρα του. Τώρα αν βλέπω καλά, ο Καμπάντα, εδώ κοιτάξτε, έπεσε ο Τζιμόπουλος πάνω στον Καμπάντα, εκεί υπήρξαν κάποια νεύρα, τα οποία συμβαίνουν σε τέτοιες περιπτώσεις, και μετά ο Τζιμόπουλος με τον Καμπάντα σαν κοκόρια. Κόκκινη κάρτα στον Καμπάντα, η κίτρινη κάρτα στο Τζιμόπουλο. Αυτή είναι η απόφαση του Κουκουλάκη. Κόκκινη στον Καμπάντα ή από τον Κουκουλάκη. Δεύτερη αποβολή του επιθετικού του Πανιώνιου Γιώργου Βασιλείου. Ακριβώς, ο Καμπάντας είχε αποβληθεί και στο μάτς της πρεμιέρας κόντρα στον Άρη για σχεδόν τον ίδιο λόγο. Μάλιστα. Εδώ είναι ο Τζιμόπουλος. Αυτός αντίκρισε κίτρινη κάρτα. Και η φάση που δημιούργησε τα όσα είδαμε. Και τώρα βέβαια θα υπάρξουν διαφοροποίησεις στην εντεκάδα. Στο σχήμα, γιατί είναι 10 πλέον, στον, του Πανιώνιου. Με τον Δημήτρη Ελευθερόπουλο πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο Βασιλείου. Αμέσως, τι έχει αποφασίσει. Έλα, Γιώργο. Αμέσως οι εντολές του Δημήτρη Ελευθερόπουλου έχουν να κάνουν με αλλαγή του συστήματος σε 4-4-1. Ο Κολοβός θα πάει στην κορυφή και ο Γουνδουλάκης θα καλύψει το αριστερό άκρο της μεσαίας γραμμής, που σημαίνει ότι δύο αμυντικά χαφλίων θα είναι μόνοι τους, ο Παντίδος με τον Παναγιωτούδη. Εκνευρισμένος ο Καμπάντα, οδηγείται προς τα ποδητήρια της ομάδας του. Σε φάση η οποία μάλιστα έλεγε κανείς ότι δεν προμήνει τέτοιες εξελίξεις. Κούρδη. Κολοβός. Κούρδη. Παναγιωτούδης. Πλάγιο από το Μιχαήλ.
Δεν ξέρω, Βασίλη Κωνσταντόπουλε, αν ο Χριστόπουλος με κάποιο τρόπο προσπάθησε να ζητήσει από τους παίκτες του να αλλάξουν κάτι προκειμένου να εκμεταλλευτούν και τον αριθμητικό τους πλεονέκτημα πλέον. Αρχικά, Γιώργο, αυτό που ζήτησε ήταν ηρεμία, δηλαδή να μην παρασυρθούν στη συνέχεια του μάτς και να ρίξουν τους τόνους ώστε να συγκεντρωθούν καθαρά στο αγωνιστικό κομμάτι. Απολύτως λογικό. Ο Κολοβέσης στον Ντε Βινσέντι. Πας πλέον έχει τις αναλογίες να τον ευνοούν. Μπορεί να πάει σε παιχνίδι υπομονής. Κοροβέσης, 1-2 με τον Ντε Βινσέντι. Ο Τόσκας στην κεφαλιά, η δεύτερη από τον Παναγιωτούδη. Κοροβέσης στον Τσουκαλά, έχασε από τον Παναγιωτούδη. Γουνδουλάκης. Πολύ ωραία, απέφυγε τον Πάντο. Επιμένει ο Πάντος και παίρνει την μπάλα. Δύο αρχηγοί. Σε ένα πρωτάθλημα στο οποίο πλέον πρωταγωνιστούν τα Νιάτα, Πάντος και Γουνδουλάκης από τις παλιές καραβάνες. Ήλιτς, Τσουκαλάς. Άργησε να ξεκινήσει ο Ήλιτς την κίνησή του. Ο Κοντοχρήστος αφήνει την μπάλα να περάσει εκτός. Η μπάλα κατέληξε στον Οικονόμου από το ελεύθερο του Γιαννακόπουλου. Και τώρα offside ο Ήλιτς. Στο 17. Πανιωνίος είναι η ομάδα με τις λιγότερες ισοπαλίες στη Super League, αλλά και τις περισσότερες ήττες, 11 έχει. Και αυτό εξηγείται από την άσχημη ανασταλτική του λειτουργία τον τελευταίο καιρό. Έχει δεχθεί 27 γκολ. Είναι η δεύτερη χειρότερη άμυνα πίσω από εκείνη του Όφη. Ο Ντε Βινσέντι, το σούτ, έδιωξε ο Γιαννακόπουλος. Ευκαιρία ο Ήλιτς στην συνέχεια, 0-1. Στο 18. 7ο γκολ του Μπράνα Ήλιτς στο πρωτάθλημα. Οι φίλοι της ομάδας των Ιωαννίνων έχουν κάθε λόγο να είναι χαρούμενοι. Η ομάδα τους προηγείται στο σκορ και έχει και το αριθμητικό πλεονέκτημα. Και πάλι η προσπάθεια του Ντε Βινσέντι, έδιωξε ο Γιαννακόπουλος. Ο Ήλιτς στη συνέχεια με την μπάλα να κοντράρει πάνω στον Κούρτη. Προσπάθησε ο τερματοφύλακας του Πανιόνιου, αλλά δεν μπόρεσε να αποτρέψει τον γκολ. Παλιά που φεύγει από τα πόδια του Οικονόμου για να βγει ο Ντε Βινσέντι σε θέση βολής. Ο Παντίδος τώρα με τον Κεϊτά, κίτρινη κάρτα για τον ποδοσφαιριστή του ΠΑΣ. Πάμε στο Βασίλη Κωνσταντόπουλο, καθότι πλέον έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε αν υπάρχει κάτι από τον πάγκο των φιλοξενούμενων. Θα ακούσουμε βέβαια και από τον εκείνο των γηπεδούχων. Έλα, Βασίλη. Όπως πάντα ψύχρεμος, ο κύριος Χριστόπουλος υποδέχτηκε το πρώτο γκολ για την ομάδα του. Ας δούμε τη φάση. Ο Ήλιτς είναι αυτός που κινείται. Πλάγια βγάζει τον Τόσκα από την περιοχή και τον περνά πάρα πολύ εύκολα. Ο Ήλιτς συγκλίνει. Ανέκαμψε ο Τόσκας. Τσουκαλάς ψάχνει χώρο, δεν του τον έδωσε ο Παντίδος. Και έκανε λάθος. Ντούνης. Έλα, Βασίλη Κωνσταντόπουλε. Ψύχρεμος δεν ήταν τώρα ο κύριος Χριστόπουλος, ο οποίος εκνευρίστηκε αφού δεν είδε τελική φάση από τους ποδοσφαιριστές του. Πετάχτηκε ως την πλάγια γραμμή και ζητούσε σουτ
επίμονα. Πάντως στο γκολ, αυτό που ενώ όλοι πανηγύρισαν στον πάγκο, ο ίδιος φώναζε τους παίκτες του να ηρεμήσουν και να παίξουν το ίδιο καλά και στη συνέχεια. Γιώργο. Ο Δημήτρης Ελευθερόπουλος προσπαθεί να ηρεμήσει τους παίκτες του, προσπαθεί να τους τοποθετήσει σωστά στον αγωνιστικό χώρο. Φωνάζει συνεχώς τον Ντούνι να μην συγκλίνει πάρα πολύ στον άξονα και να κρατάει τη θέση του στην τέριγα δεξιά. Ο Ελευθερόπουλος που έχει πλέον να διαχειριστεί μια δύσκολη κατάσταση. Αυτός είναι ο σκόρερ του τέρματος του ΠΑΣ. Η ομάδα των Ιωαννίνων εκτός έδρας είναι μια από τις πολύ αποτελεσματικές. Έχει πετύχει 3 νίκες μέχρι στιγμής μακριά από το γήπεδό της. Για να δούμε εδώ τον Ντούνι. Πήρε πολύ ωραία την μπάλα. Άνοιξε όμως το κοντρόλ. Βγήκε ο Ταμπάσης. Έχει πετύχει 3 νίκες εκτός έδρας ο ΠΑΣ.